Πριν πάμε στα αποτελέσματα της ΕΠΣ Κοζάνης, στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον αντιπρόεδρο του Αλιάκονα ΕΝΙΣ, τον κύριο Μιχάλη Ντίνα. Λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή, θέλησε να κάνει μια παρέμβαση, να πει κάποια πράγματα για το παιχνίδι το χθεσινό με, τις ομάδες του με τον Τιτάν Σερβίων. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γιώργο και σε εσάς και τους ακροατές σας. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο να κάνω μια παρέμβαση και να αναφέρω ένα περιστατικό που έγινε προχθές στα Σέρβια, το οποίο σπηλώνει εμένα, τη διοίκηση και τους παίχτες μαζί μου. Πριν τον αγώνα, ο προπονητής μας, κύριος Τιπόνας, πήγε τα δελτία στον διαιτητή της ομάδας, ο οποίος ήταν ο κύριος Τσούλης. Μόλις είδε τα δελτία του, είπε ο κύριος, ο διαιτητής τον είπε, τι λέει με τους βασικούς παίζεις. Συγγνώμη, για να ακούσω. Αυτή την ερώτηση του έκανε ο διαιτητής κύριος Τσούλης. Ο διαιτητής. Κύριος Τσούλης έκανε την ερώτηση στον προπονητή μας, τον κύριο Τσέπορα, και τον λέει τι με τους βασικούς παίζεις. Απόρρισε ο προπονητής μας και του είπε γιατί. Και λέει ακούγεται ότι θα δώσετε τον αγώνα. Μείναμε άφορμοι. Πήγε στο γραφείο ο πρόεδρος Κώστας Βαβλιάρας, ήταν παρόν και ο κύριος Επόπτης και του είπε τι πράγματα είναι αυτά, δεν μίλησαν καθόλου και φύγαμε. Εγώ αναγκάστηκα από τα νεύρα μου να φύγω από τον αγώνα. Αυτά τα πράγματα σπηλώνουν τη διοίκηση, τους παίχτες και την αξιοπρέπεια που μας δέρνει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα δεν ασχοληθήκαμε με την ΕΠΣ, με τους διαιτητές, με κανέναν, αλλά αυτό παραέγινε. Πρώτα απ' όλα ζούμε σε μια κοινωνία τα οποία η ΑΝΗ δεν αγοράζει, αλλά ούτε πουλάει αγώνες. Είναι σε θέση να αγωνίζεται και όλο αυτό που έχει πετύχει μέχρι τώρα να ανέβει και να πρωταγωνιστεί και θα πρωταγωνιστεί μέχρι το τέλος και κάθε χρόνο οφείλεται στα 18 άτομα που έχει στη διοίκηση ή στα παιδιά της ομάδας που δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό και με αποτέλεσμα να είναι η ΑΝΗ εκεί που είναι. Γι' αυτό λοιπόν στέλνω το μήνυμα στους υπευθύνους της ΣΕΠΣ και των διαιτητών ότι η ΑΝΗ δεν πουλάει και δεν αγοράζει. Γι' αυτό να σταματήσουν να προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των παιχτών, της διοίκησης και του χωριού μας. Μιχάλη, να είσαι καλά, ήσουν αρκετά σαφές. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη για την ενόχληση. Όχι, καμία ενόχληση. Απλώς το μήνυμα πρέπει να πάει εκεί που πάει. Θέλω να ξέρουν οι υπεύθυνοι της ΕΠΣ ότι ό,τι πρόβλημα υπάρχει με την ΕΑΝΗ και ό,τι θέλουν να κάνουν την ΕΑΝΗ, πρώτα για να βλάψουν την ΕΑΝΗ πρέπει να βλάψουν εμένα. Πρώτα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Μιχάλη, να είσαι καλά. Αυτά και από το παιχνίδι, όπως μας είπε ο αντιπρόεδρος της ΕΑΝΗ, ο κ. Μιχάλης Ντίνας.